Εθνικού Καρποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και με τη σειρά που θα μιλήσουν είναι η κυρία Βάσο Πιτή, ο κύριος Θόδωρος Σεραμπατζής, ο κύριος Στέλιος Βερβιδάκης και ο κύριος Κώστας Γαβρόβλου. Θα ξεκινήσουμε με μία σύντομη περίληψη της υπόθεσης Σόκαλ για να θυμηθούμε λίγο τι ήταν αυτό που έγινε. Έπειτα θα διαβάσω κάποια σχόλια που έστειλε ο Άλαν Σόκαλ, ειδικά για τη σημερινή συζήτηση. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου επικοινώνησε μαζί τους και με τον Άλαν Σόκαλ και με τον Μπρικμόντ και τους κάνανε ορισμένες ερωτήσεις, τις οποίες εκείνοι απάντησαν αγραπτώς. Θα διαβάσουμε εδώ τις απαντήσεις τους, κάποια αποσπάσματα που μας φάνηκαν πιο ενδιαφέροντα και ολόκληρη η συνομιλία θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου για όποιον ενδιαφέρεται να τη διαβάσει. Έπειτα θα περάσουμε στις ομιλίες, όπου θα έχει ο κάθε μιλητής 20 λεπτά και μετά θα υπάρχει, ώστε να υπάρχει μετά αρκετός χρόνος και για να γίνει συζήτηση μεταξύ τους, αλλά και με το κοινό. Λοιπόν, ο Άλαν Σόκαλ είναι καθηγητής θεωρητικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο οποίος απέκτησε διεθνή φήμη το 1996, όταν το άρθρο του με τίτλο «Υπερβαίνοντας τα όρια προς μια μετασχηματιστική ερμηνευτική της βαντικής βαρύτητας» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό πολιτιστικών σπουδών Social Text. Στο άρθρο αυτό, ο Σόκαλ φαίνεται να ισχυρίζεται ότι οι πιο σημαντικές σύγχρονες φυσικές θεωρίες υποστηρίζουν με τον μοντέρνο λόγο περί επιστήμης και ότι οδηγούν σε ένα νέο πρότυπο επιστήμης κάπως σχετικοποιημένο. Το οποίο, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα απελευθερώσει τους ανθρώπους από την τυραννία της απόλυτης αλήθειας και της αντικειμενικής πραγματικότητας. Λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου του στο Social Text, το Σόκαλ αποκάλυψε με ένα επόμενο κείμενό του στο Lingua Franca ότι το άρθρο αυτό ήταν μια παροδία ακαδημαϊκού κειμένου, ήταν δηλαδή γεμάτο ασυναρτησίες που δεν είχαν καμία λογική συνέχεια μεταξύ τους. Σκοπός του πειράματος, όπως ο ίδιος αποκαλούσε αυτή την πράξη, ήταν να ασκήσει κριτική στη διαδικασία κρίσης του Social Text και να δείξει ότι θα δημοσίευαν οποιοδήποτε κείμενο φαινόταν κολακευτικό προς τις ιδέες τους. Το κείμενο λοιπόν ήταν σατυρικό και το πεδίο βολής της σατυράς του ήταν πολύ ευρύ. Περιλάμβανε μεταμοντέρνους στοχαστές που χρησιμοποιούν έννοιες της φυσικής στα γραπτά τους, κοινωνιολόγους, φιλόσοφους και ιστορικούς της επιστήμης, οι οποίοι μιλούν για τους νόμους της φύσης και γενικότερα για την επιστήμη με όρους κατασκευασιοκρατίας, αλλά και κάποιους κριτικούς οι οποίοι επικρίνουν την επιστήμη λόγω του ότι εντοπίζουν σεξιστικές, ρατσιστικές, καπιταλιστικές ή άλλες επιρροές στην πρακτική και τα ευρήματά της. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της παροδίας, αμέσως μετά την αποκάλυψη του άρθρου ως παροδία, ακολούθησαν απαντήσεις από τους συντάκτες του Social Text, αντιπιθέσεις από ορισμένους από όσους είχε σατυρήσει στο κείμενό του με πιο γνωστό από όλους την περίπτωση του Ζακ Ντεριντά, παρεμβάσεις διάσημων επιστημόνων και φιλοσόφων, συζητήσεις σε πανεπιστήμια, άρθρα, ημερίδες και γενικώς το θέμα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, πιθανότητα μεγαλύτερες και από ό,τι ο ίδιος ο Σόκαλ περίμενε, καθώς τράβηξε το ενδιαφέρον εφημερίδων και περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας όπως η New York Times. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους οργανώθηκε εδώ στο ΜΗΘΕ μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, στην οποία συμμετείχαν οι 4 σημερινοί μας ομιλητές, καθώς και ο Κώστας Κρυπάς και ο Θανάσης Τζαβάρας, όπου εκπροσωπήθηκαν και οι δύο πλευρές της διαμάχης αυτής. Όπου χονδρικά μπορούμε να πούμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε όλους όσους θεωρούν ότι η κριτική του Σόκαλ είναι θεμητή και εύστοχη, και από την άλλη όσους επικρίνουν την πράξη του ως αντιδιοντολογική και παρακινούμενη από πολιτικά ή άλλα κίνητρα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να ακούσουμε και τις δύο πλευρές της διαμάχης και να συζητήσουμε τις πολιτικές, πολιτιστικές, φιλοσοφικές και άλλες διαστάσεις αυτού του ζητήματος. Θα διαβάσω τώρα δύο αποσπάσματα από τα σχόλια που έστειλε ο Σόκαλ στην Οργανωτική μας Επιτροπή, όπου όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει ότι έχει αλλάξει μέσα στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν από τη δημοσίευση της παροδίας, είπε: «Έχω την εντύπωση ότι με τα μοντέρνες τάσεις στις οποίες άσκησα κριτική έχουν γίνει λιγότερο ηγεμονικές από ό,τι ήταν παλιότερα, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, και ότι οι φοιτητές πλέον νιώθουν πιο ελεύθεροι να διατηρούν κριτική στάση απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Όμως δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, καθώς δεν έχω κοντινή καθημερινή επαφή με αυτούς τους κλάδους. Ένα ενδιαφέρον και καθόλου ασήμαντο εγχείρημα για την κοινωνιολογία και την ιστορία της διανόησης θα ήταν μια προσεκτική μελέτη της ανόδου και ίσως και της πτώσης του μεταμοντερνισμού
στα πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών. Επιπλέον, τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, οι ακαδημαϊκοί μεταμοντερνιστές και οι κοινωνικοί κατασκευασιοκράτες φαίνεται να έχουν επιστοχωρήσει από τις ακραίες ιδέες που ενστερνίζονταν παλαιότερα. Ίσως αυτό να οφείλεται εν μέρη στη σκληρή κριτική που άσκησα εγώ και άλλοι ομοειδεάτες μου, η οποία προκάλεσε ένα δημόσιο διάλογο και τους ανάγκασε να κάνουν κάποιες στρατηγικές υποχωρήσεις. Τα περισσότερα εύσημα πάντως θεωρώ ότι τα αξίζει ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ και οι φίλοι του, που έδειξαν ακριβώς που οδηγούν οι επιθέσεις στην επιστήμη. Και ας μην μιλήσουμε καθόλου για τον εκλεγμένο μας πρόεδρο. Και το δεύτερο απόσπασμα που θα διαβάσω είναι στην ερώτηση που τους κάναμε σε σχέση με τις παρερμηνίες του σκοπού και των συμπερασμάτων της φάρσας, όπου είπε: «Η πιο κοινή παρερμηνία είναι να πιστεύει κανείς ότι στοχεύει εναντίον των ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών συνολικά ή ότι καταδεικνύει το χαμηλό διανοητικό επίπεδο αυτών των κλάδων γενικότερα». Αμέσως μετά τη δημοσίευση της παροδίας, αφιέρωσα το άρθρο μου «Τι αποδεικνύει και τι δεν αποδεικνύει η υπόθεση του social text» στην αποσαφήνιση αυτών των παρερμηνιών και μαζί με τον Brickmont κάναμε το ίδιο στον πρόλογο του βιβλίου μας «Fashion of the Nonsense». Και εδώ μας παρέθεσε ένα κομμάτι του προλόγου, το οποίο διαβάζω. Το να θεωρήσει κανείς αυτό το βιβλίο γενικευμένη κριτική στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες, όπως έκαναν κάποιοι Γάλλοι κριτικοί, δεν αποτελεί απλά μια παρερμηνία των προθέσεών μας, αλλά και μια ιδιόρυθμη εξομοίωση, η οποία αποκαλύπτει την περιφρονητική στάση των συγκεκριμένων κριτικών απέναντι σε αυτούς τους κλάδους. Είναι λογικό ότι είτε οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες συνολικά συμπίπτουν με τις καταχρήσεις που καταδικάζουμε, είτε όχι. Εάν αυτό ισχύει, τότε πράγματι επιτιθέμεθα σε αυτούς τους κλάδους συνολικά, αλλά και δικαιολογημένα. Και αν όχι, όπως εμείς πιστεύουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επικρίνει κανείς ένα στοχαστή για κάτι που λέει κάποιος άλλος του κλάδου του. Γενικά, οποιαδήποτε ερμηνεία του βιβλίου μας ως μια γενική επίθεση στο Χ, είτε το Χ είναι γαλλική σκέψη, είτε αμερικανική αριστερά, είτε οτιδήποτε άλλο, προϋποθέτει ότι όλο το Χ είναι διαποτισμένο από τις κακές διανοητικές συνήθειες που καταδικάζουμε. Και αυτή την κατηγορία οφείλει να την υποστηρίξει αυτός που την εκφράζει. Ο λόγος τώρα λοιπόν στους ομιλητές μας και ξεκινάμε από την κυρία Βοσεκηδή.